Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Βλέπετε, το είπα και το έκανα και πήρα τα κουδούνια. Και επειδή τα πήρα τα κόκκινα τα κουδούνια, έπρεπε να λάβω και μηνύματα, τα οποία να με φορτώσουν αρκετά, να με φορτίσουν αρκετά, ώστε να τα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μία συνομιλία που είχαμε μια νεαρή κοπέλα χθες σε ένα messenger. Μου γράφει λοιπόν η κοπέλα χθε, την 3η 6 Ιουνίου 2023, μετά από το βίντεο α, που αφορούσε το ζήτημα ένας άνδρας να θέλει να σχολιάζει μαζί με τη σύντροφο του πόσο σεξ είναι άλλες γυναίκες, μου γράφει τέξεις. Θέκλα, μόλις είδα το τελευταίο σου βιντεάκι γιατί ένας άνδρας θέλει να λέει στη γυναίκα του πόσο σεξ είναι οι άλλες και θέλω να σου εμπιστευτώ κάτι πολύ ευαίσθητο. Όταν αυτό γίνεται στο σεξουαλικό τομέα και πιο συγκεκριμένα με τον σύντροφο μου, όταν ερχόμαστε σε επαφή, πάντα το σενάριο που κάνει στο μυαλό του είναι με κάποια φίλη μου. Στο στέλνω γιατί εκτιμάω τη γνώμη σου. Δεν του έχω πει κάτι, αλλά καταλαβαίνει ότι με ενοχλεί και το έχουμε κόψει. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα που του προκαλούν διαγερσή. Αλλά πώς το εξηγεί αυτό, Άρρωστο της απαντώ χειρότερο από το να σου λέει πως ως γιατί το ανέχεσαι. Μου λέει, αν δεν το ανεχθώ, αλλιώς σεξ και τελείωμα του συντρόφου δεν. Αν μπορείς, κάνε βίντεο για τα όρια στην ερωτική επαφή. Και εγώ τις απαντάω με τον τρόπο που ξέρετε ότι απαντάω. Αν μπορείς, χώρισε τον τον μαλάκα. Το αν μπορεί είναι στο αν μπορεί κάνε βίντεο, αν μπορεί χώρισε τον τον μαλάκα. Εγώ βίντεο θα κάνω. Πώς νιώθεις εσύ, εσύ όταν το κάνει αυτό. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ, δεν νιώθω καλά γιατί μου φαίνεται περίεργο. Μετά σκέφτομαι ότι γενικά στη φαντασία δεν μπορείς να βάλεις όρια. Δηλαδή στο τι θα οραματίζεται ο άλλος όταν γίνεται μια πράξη. Στο τέλος της πράξης και αφού έχουμε ολοκληρώσει και οι δύο, ο καθένας με τον τρόπο του, νιώθω ότι κάτι έγινε σωστά. Αναφερόμενοι στο γεγονός ότι υπήρξε αποτέλεσμα, καταλαβαίνει. Και αρχίζω να παθαίνω ένα ταράκουλο, γιατί συνειδητοποιεί ότι αυτό το νερό κορίτσι έχει μέσα στο μυαλό τη ότι κάτι κάνει σωστά όταν δέχεται την όποια προσβλητική για το πρόσωπό της και για τις φίλες της πρόταση του συντρόφου τους, προκειμένου αυτός να τελειώσει. Και άρα κάναμε κάτι σωστό, τελείωσε. Τελείωσε ο άρχοντας. Τις γράφω εγώ. Νιώθει πώ σε αγαπάει, πώ σε σέβεται. Εδώ θα σα πω ότι αυτό το βίντεο θα μπει και στη βίντεο για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και θέλω να το δείξετε αυτό το βίντεο σε νεαρά κορίτσια, τα οποία μπαίνουν μέσα σε σχέσεις με ανθρώπου μεγαλύτερου από αυτέ ή με ανθρώπου τη ηλικία του, οι οποίοι έχουν στο μυαλό του ένα σωρό διαστροφέ. Γιατί περί συναισθηματική διαστροφή πρόκειται την ώρα που κάνει σεξ με τη σύντροφό σου να θέλει να μιλά για τι φίλε τη. Και το ανέχονται επειδή του κάνει ο άλλο πλήση εγκεφάλου ότι. Μα δεν είσαι ανοιχτά, ανεκετά ανοιχτό μυαλί. Μα είσαι μικρή και δεν καταλαβαίνει ότι έτσι γίνεται το σεξ. Τα έχω και ξέχασα να χρησιμοποιήσω. Τη γράφω εγώ. Νιώθεις πως σε αγαπάει, πως σε σέβεται Μου απαντάει, πολύ Αυτός ο άνδρας την αγαπάει και τη σέβεται πολύ Γι' αυτό είμαι μαζί του Έψαχνα έναν άνθρωπο να σέβεται τα όχι μου και τις επιλογές μου και τον βρήκα τολμώ να πω. Αλλά υπάρχει το μελανό σημείο εκεί. Δηλαδή κάνουμε και άλλα πράγματα. Αλλά όταν κάνουμε αυτό, π.χ. να κοιτάει φωτογραφίες από φίλες μου και να γίνεται η πράξη παίρνει φωτιά. Φυσικά καταλαβαίνει ότι με ενοχλεί γι' αυτό και το έχουμε κόψει σε μεγάλο βαθμό, αλλά μαζί με αυτό κόβεται σχεδόν και το σεξ με λίγα λόγια. Θα στρέλανα σήμερα. Έχω ανησυχήσει και το σκυλί, όπω βλέπετε. Και τη γράφω. Και αυτό ο τύπο σε αγαπάει πολύ και σε σέβεται. Και μου απαντάει. Οι πράξει του αυτό δείχνουν. Με έχει στηρίξει πολύ και σε προβλήματα που είχαμε τοξικού γονεί και σε έβρεση εργασία κτλ. Το θέμα είναι ότι ο τομέας αυτός είναι πολύ σημαντικός για μένα, για όλους τους ανθρώπους ο σεξουαλικός τομέας είναι σημαντικός. Οπότε καμιά φορά σε τέτοιες, σε τέτοιες, το πούμε, φαντασιώσεις κάνω πίσω για να έχουμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Ούτε για τη γυναίκα είναι επίτευγμα να έχει ο άνδρας οργασμό, ούτε για τον άνδρα είναι επίτευγμα να έχει γυναίκα οργασμό. Ο καθένας είναι υπεύθυνο του δικού του οργασμού. Άκου τώρα να νιώθω ότι για να τον ευχαριστήσω που με, με βοήθησε με του τοξικού μου γονεί, με βοήθησε να βρω δουλειά κλπ. Πρέπει να, να του φέρνω αποτέλεσμα. Τη λέω. Επειδή είναι σημαντικό για σένα, δέχεσαι να χύνει. Συγνώμη που μιλάμε αυτή τη γλώσσα, αλλά αυτό είναι στην ουσία. Δέχεσαι να χύνει με φωτογραφίε φίλων σου. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γράφω. Μπορεί να είμαι χαζή. Αυτό που κάνει, τη λέω, είναι η υπέρτατη απόδειξη πω εσύ δεν τον καβλώνει αρκετά. Sorry που τη μιλάω έτσι ανοιχτά, αλλά πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για κάποια πράγματα. Σε προσβάλλει, τη λέω. Δεν το καταλαβαίνει. Και είσαι σίγουρη πω σε αγαπά. Επειδή σε βοήθησε να βρει δουλειά. Πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο είναι αυτό. Είστε έτοιμοι να ακούσετε την απάντηση, πόσο χρόνο είναι η κοπέλα και πόσο χρόνο είναι αυτό κοπέλα είναι 25 και αυτό 45. Είμαι 25, είναι 45. Γενικά εκτιμάω κάθε τι που μου προσφέρει κάποιο, γιατί σκέφτομαι ότι κανένα δεν είναι υποχρεωμένο ούτε να με ξελασπώσει από οικογενειακά κτλ., αλλά ούτε και να μου βρει δουλειά. Το κακό είναι ότι στον ερωτικό τομέα δεν ξέρω που είναι οι ισορροπίε. Δηλαδή, πότε είναι κάποιο ανοιχτόμυαλο και πότε θεωρείται άπειρο. Πραγματικά σε παραμυθιάζει ότι είσαι άπειρη. Είσαι άπειρη που είσαι 25 χρόνια και δεν δέχεσαι να βάζετε τι φωτογραφίε στο φίλο σου εκεί και πέρα για να τελειώσει αυτό το χαρακτήριστο πλάσμα. Παράδειγμα, αν δεν κάνει κάποιο το τάδε στο κρεβάτι, σημαίνει ότι είναι αμαθή. Ε, βέβαια, ο κάθε sexual predator, ο κάθε, το κάθε σεξουαλικό αρπακτικό θα σου κάνει πλήση εγκεφάλου, θα σου κάνει grooming και θα σου πει ότι αν δεν το δέχεσαι αυτό στο κρεβάτι, είσαι αμαθή, είσαι άπειρο ή δεν ξέρει εσύ από σεξ. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τα μαθήματα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και το σκέφτομαι κι αλλιώ. Συγγνώμη που μοιράζομαι αυτή την πληροφορία. Εγώ τελειώνω με έναν α, τρόπο αλφα και ο σύντροφο μου είναι πρόθυμο να με ικανοποιήσει. Σε προηγούμενη σχέση, ωστόσο, όταν μίλησα για το, το πώ λειτουργεί το δικό μου σώμα και ότι θα ικανοποιηθώ με την τάδε κίνηση, ο πρώην σύντροφο απλά με προσπέρασε και αγνώρισε τι ανάγκε μου. Εν ολίγη είναι το σεξεγωγισμό. το σεξ. Είναι το απάβγασμα του πώς βλέπει ο ένας τον άλλον. Κατά τη διάρκεια του σεξ φαίνονται οι δυναμικές της σχέση. Ο πρώην σου που του εξήγησε ότι θέλει να κάνει αυτή την κίνηση για να τελειώσει και δεν το έκανε ήταν ένας μαλάκας που δεν νοιαζόταν για σένα. Ο νύν σου, ο οποίος Κάνει αυτό που θέλει εσύ για να τελειώσει και σου λέει να κάνετε και αυτό που θέλει αυτό για να τελειώσει. Ένα τρισμαλάκα, ένα πτθακάριγυολο, το πτθακάριγυολο, το είχε γράψει μία σε email. Θυμάστε, είναι ένα χειριστικότατο και είναι ένα επικίνδυνο τύπο. Γιατί έρχεται και σου ικανοποιεί εντό εισαγωγικών τα δικά σου θέλω, τα οποία σίγουρα τα δικά σου θέλω δεν έχουν να κάνουν με το να βάλετε βίντεο να βλέπετε του φίλου του ή να βλέπετε άλλου άνδρε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι χειριστικά έρχεται και σου κάνει τα δικά σου θέλω και σου ζητά να του κάνεις και εσύ τις ανομαλίες του. Και λέω είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώμαλο σε μια μονογαμική σχέση να βλε... πρέπει να βλέπεις τις φωτογραφίες των φιλενάδων της κοπέλα σου για να χύσεις. Και είναι εντελώς χειριστικό, εντελώς ψυχικά και συναισθηματικά κακοποιητικό και σεξουαλικά κακοποιητικό να προσπαθείς να την πείσει ότι είναι μικρή και δεν ξέρει και να μην ενοχλείτε που ενοχλείτε. Φτάνει πια με την πλήση εγκεφάλου και τον gaslighting. Gaslighting σημαίνει κάνω τον άλλο να πιστέψει ότι είναι τρελό και το βγάζω και τρελό. Είναι απολύτω φυσιολογικό για οποιαδήποτε κοπέλα, οποιασδήποτε ηλικία να ενοχλείται όταν ο σύντροφο τη τη λέει τι ωραίο κόλλο, τι ωραία βυζιά έχει άλλη, ή όταν κατά τη διάρκεια τη ερωτική πράξη τη ζητάει να συζητούν να φαντασιώνονται ότι το κάνουν και με μια φίλη τη και να φέρνουν και μια φωτογραφία τη φίλη τη στο κρεβάτι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Καμπάνε, κόκκινε παντού. Με τρώει και το κεφάλι μου γιατί έχω βαφεί. Αχ, δεν μπορώ. μπορώ. Κόρε. Κόρε. Εν ολίγη είναι το σεξ εγωισμό. Το σεξ είναι σεβασμό. Τη γράφω. Έτσι όπω το κάνει ο σύντροφο σου είναι εγωισμό. Εσύ ακόμη ψυχοσυναισθηματικά είσαι έφηβο. Είπαμε τα κορίτσια γύρω στα 26 χρόνια ολοκληρώνονται η ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη, και η εγκεφαλική του ανάπτυξη. Εσύ ακόμη ψυχοσυναισθηματικά είσαι έφηβο και αυτό σε εκμεταλλεύεται και σε μειώνει. Αν ήμουν η μαμά σου, θα έκλεγα με βαύρο δάκρυ. Σοβαρά. Καμιά γυναίκα δεν πρέπει να ανέχεται αυτόν τον υποβιβασμό. Δεν είναι ανοιχτό μυαλιά. Είναι ταπείνωση. Ψυχολογικό πόλεμο. Θα σε διαλύσει ψυχολογικά. Ήδη σου έκανε πλήση εγκεφάλου. Πολύ λυπάμαι πάρα πολύ. Θε να το κάνω βίντεο, και μου λέει: Αν μπορεί να πει δύο λόγια, θα το εκτιμούσα πολύ. Τη γράφω αύριο, γιατί αυτά ήταν βράδυ που τα συζητούσαμε χθε το βράδυ. Αλλά θα τα πω ξεκάθαρα, αν Εννοείται, μου λέει η κοπέλα, αφού παρακολουθώ καθημερινά και γνωρίζω το στυλ που πραγματοποιείται τα βίντεό σα. Τη λέω: Θα κοιμηθώ τώρα. Γράψε μου ό,τι άλλε πληροφορίε θέλει και πώ γνωριστήκατε κτλ. Και, και μου γράφει η κοπέλα: Καλημέρα αγαπημένη θέκλα. Και τώρα σα διαβάζω αυτό που μου στείλε σήμερα, αλλά νομίζω ήταν χρήσιμο να σα διαβάσω τη συνομήλια χθε το βράδυ. Βλέποντα το χθεσινό σου βίντεο, γιατί ένα άνδρα να θέλει να λέει στη γυναίκα του πόσο σεξ είναι άλλε, προβληματίστηκα. Είμαι σε σχέση εδώ και τρία χρόνια, δηλαδή από τα 22 σου, όπου ήσουν ακόμη πιο ανώρημοι, ακόμη πιο μικροί. Είμαι σε σχέση εδώ και τρία χρόνια με έναν άνθρωπο που υπάρχει πολύ αγάπη και από του δυο μα. Από σένα είμαι σίγουρο ότι υπάρχει αγάπη, από αυτόν δεν είμαι καθόλου. Είναι τρυφερό, στοργικό, προστατευτικό και σέβεται πολύ τα θέλω μου. Πόσο κακοποιημένο είναι αυτό το κορίτσι, ώστε τώρα που βρέθηκε αυτό να την καλοκιάνει για να την εκμεταλλεύεται σεξουαλικά, να θεωρεί ότι αυτό είναι τρυφερότητα, στοργικότητα, προστα... προστατευτικότητα και σεβασμό. Σαν άνθρωπο, γενικά με χαμηλών τόνων. Στο οικογενειακό περιβάλλον πάντα παρατηρούσα, αλλά σπάνια μιλούσα, γιατί όταν εξέφραζα την άποψή μου, κανένα δεν με έπαιρνε στα σοβαρά, και όταν εξέφραζα το θυμό μου, μου απαντούσαν καλά, Μωρέ, τι σου κάναμε, πολύ ευαισθητή Δηλαδή, ήσουν ένα μαύρο πρόβατο στην οικογένεια, ήσουν από διαπομπέο τράγο. Και σου έκαναν και γκάζ στην οικογένεια. Όταν έφυγα από το πατρικό μου, ένιωθα τέλεια. Σκεφτόμουν ότι τώρα θα γνωρίσω καινούριου ανθρώπου που θα με ακούσουν, τουλάχιστον και ίσω με πάρουν στα σοβαρά. Μετά από όχι πολλέ σχέσει, αλλά αρκετέ για να καταλάβω τι θέλω και τι δεν θέλω, γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο μέσα από φίλου. Τέλειοι φίλοι αυτοί που γνωρίζω το 20 χρονο κορίτσι, το 42χρονο άνδρα. Γιατί μιλάμε, η διαφορά ηλικία είναι κρίσιμη σε αυτή την περίπτωση, επειδή ο 42χρονο άνδρα είναι άνδρα, ενώ το 22χρονο κορίτσι είναι έφηβο. Είναι ο μόνος που μου βγάζει σοβαρότητα και γενικά που και εγώ και αυτός θέλουμε να το προχωρήσουμε. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Σκέψου ότι ήταν η άλλη όταν αυτός της έβγαζε σοβαρότητα. Εδώ και δύο χρόνια συγκατοικούμε. Ενώ υπάρχει όμως αγάπη, το πάθος χαιρετάει. Στη συνουσία αρέσκεται να υπάρχει μέσα στο όλο παιχνίδι μια φωτογραφία από κάποια φίλη μου ή να φαντασιώνεται ότι κάνω κάτι με κάποια φίλη μου. Ένιωθα λίγο άβολα. Πολύ άβολα έπρεπε να νιώσεις. Το ρώτησα στα ίσια. Γουστάρεις τη φίλη μου? Και μου απάντησε πως όχι και αν με ενοχλεί θα το κόψει. Σκέφτομαι μήπως είμαι σεξουαλικά ανώριμη, κλειστή ή κλει, κλει, ξενέρωτη στο φινάλε, γιατί ακόμα δυσκολεύομαι να είμαι ο αυτός μου σε εκείνο τον τομέα. Για όνομα του Θεού! Είναι ανώμαλο την ώρα που κάνει σεξ με τη σύντροφο σου που έχετε μονογαμική σχέση να τη λες Σκέψου να το κάνει εσύ με τη φίλη σου και φέρε και εδώ τη φωτογραφία με τη φίλη σου, γιατί μόνο έτσι μπορώ να χύσω. Ανώμαλο. Ψυχοσυναισθηματικά λέω. Δεν λέω σεξουαλικά. Ψυχοσυναισθηματικά. Δεν, δεν πήγατε σε ένα σεξ πάρτι. Δεν κάνετε ανταλλαγέ ζευγαριών ακόμα δηλαδή, γιατί θα σου προτείνει και αυτό στο μέλλον. Ο άνθρωπος προφανώς είναι θυσμένος στο σεξ και έχει και δεν έχει φτάσει σε σημεία που πρέπει να κάνει extreme πράγματα για να νιώσει κάτι. Αυτός ο σοβαρός. Σοβαρά προβληματικός είναι. Και σε κάνει να πιστεύεις ότι έχεις πρόβλημα εσύ και δυσκολεύεσαι να είσαι ο εαυτός σου σε εκείνον τον τομέα. Όχι ο εαυτός σου είναι αυτό. Ο εαυτός σου είναι αυτό. Την ώρα που κάνει σεξ με τον σύντροφό σου να αναφέρετε του φίλου σου, τι φίλε σου και να βάζετε τι φωτογραφίε του για να τα φτιαχτείτε. Αυτό είναι αυτό σου. Μη κακό να ήταν αυτό εαυτό σου. Αλλήμον σου να ήταν αυτό σου, αλλά δεν είναι αυτό αυτό σου. Όταν συνάντησα μια φίλη, η οποία ήταν μέρο των φαντασιώσεων του συντρόφου μου, παράλληλα με μια ολυγοήμερη διαμονή στο πατρικό μου, το σώμα μου έδειξε ότι κάτι δεν άντεχα. Με ένα τρίμερο στο μαχόπονο. Ακριβώ. Γιατί εκεί ήρθε σε αντιμετω... αντιμέτωπη με την πραγματικότητα ότι αυτή η κοπέλα της οποία τη φωτογραφία βάζουμε στο κρεβάτι για να φτιαχτεί ο, ο, ο να μην πω, είναι άνθρωπος. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Αυτός πρέπει να βλέπει και τη τσόντα, τη τσόντα σο τσόντα. Ε. Αυτός πρέπει να είναι και στο πορνό σίγουρα. Το προσπερνάω και λέω, εντάξει, συμβαίνει. Όχι να μην το προσπερνά, να ακούμε το σώμα μα, να ακούμε τι αντιδράσει του σώματο μα. Και σα μιλάει μια που δεν ακούγεται τι αντιδράσει του σώματο τη σε διάφορε φάσει τη ζωή τη. Και πρόσφατα έχει ανακαλύψει ότι οι αντιδράσει εκείνε ήταν ε, καμπάνε και δημιούργησαν και προκάλεσαν και συνέχισαν σοβαρά θέματα υγεία. Λοιπόν. Οι ερωτικέ μα επαφέ, αφού σταματήσαμε τη συγκεκριμένη διαδικασία τη τη φιλενάδων μου, ολοένα και μειώνονται. Και η ερώτηση είναι η εξή: Υπάρχουν όρια στο σεξ? Βεβαίω υπάρχουν όρια στο σεξ ανάμεσα σε ένα μονογαμικό ζευγάρι το οποίο αποφασίζει ότι θέλει να κάνει οικογένεια. Βεβαίω υπάρχουν όρια. Βεβαίω είναι μία σχέση, η μονογαμική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια μία σχέση η οποία πρέπει να διέπεται από σεβασμό, από ενσυναίσθηση, να μα γνιάζει το πώ νιώθει ο άλλο και να είμαστε αρκετά έντιμοι και ειλικρινεί. Αν δεν μα καβλώνει η κοπέλα με την οποία είμαστε μαζί, να τη το πούμε και να χωρίσουμε. Όχι να φέρνουμε τι φιλανάδε τη μέσα και μετά να τη ζητήσουμε να κάνουμε και τρία κουάρτετ, θα δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ να αναφέρω πώ γίνεται να απελευθερωθώ σεξουαλικά. Θα απελευθερωθεί σεξουαλικά αν απελευθερωθεί από τον κάθε μαλάκα που έχει μέσα στο κρεβάτι σου, α! Σοβαρά όμω. Το πρώτο βήμα για να απελευθερωθεί σεξουαλικά είναι να απελευθερωθεί από τον κάθε τρισμέγιστο μαλάκα που έχει μέσα στο κρεβάτι σου, όπω έχει αυτή τη στιγμή. Εδώ να αναφέρω ότι πάντα είχα πρόβλημα με το σώμα μου, είτε γεματούλα είτε όχι. Ε, Είδε η δική σου χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία σε κάνει να ανέχεσαι κακοποιητικέ σεξουαλικέ συμπεριφορέ. Έπειτα, δεν είναι εγωιστικό όταν ο άλλο ικανοποιεί τι ανάγκε σου σε τα επίπεδα, εσύ να μην τον ευχαριστεί. εάν τον να ευχαριστήσει τον άλλον συνεπάγεται να φέρνεις το κρεβάτι της φωτογραφίε από τι φίλε σου και να κάνει συζήτηση μαζί του για το ότι εσύ θα κάνει σεξ με τι φίλε του σου τη στιγμή που εσύ είσαι straight και είσαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνδρα, αν αυτό το πράγμα είναι εγωισμό, τι να πω. Πόσο gaslighting δέχεστε, α προστατέψουμε τα νεαρά τα παιδιά από το gaslighting των sexual predators, των μεγαλύτερων σε ηλικία, οι οποίοι πάνε και βρίσκουν ευάλωτα παιδιά, συναισθηματικά ευάλωτα παιδιά, όπω αυτό το κορίτσι το οποίο προφανώ μεγάλωσε σε κακοποιητική οικογένεια, τους δει, τα ξεγελάνε ότι του αγαπάνε και του προστατεύουν και του φροντίζουν, ενώ στην ουσία αυτό τι βρήκε, βρήκε μία πόρτα να την ανοίξει, να μπει στην παρέα κοριτσιών που τότε ήσασταν 22 και τώρα είσαστε 25 χρονών. Δεν θα μου φαινόταν καθόλου παράδοξο να βίαζε και κάποια φίλη σου αυτό. Καθόλου παράδοξο. ή να δημιουργούσε. Εξω, εξω, να πιστούσε με μια φίλη σου. Να παρέσυρε μια φίλη σου να πάει μαζί του. Και μου γράφει η κοπέλα με αγάπη και σεβασμό. Μου λέει: Θέλω πολύ την άποψή σου. Δεν ήθελα να σε ταλαιπωρήσω με λεπτομέρειε από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Απλά να σου πω ότι ο άνθρωπο αυτό ήταν ο μόνο που του αντιμετώπισε χωρί φόβο. Μήπω ήταν και αυτή να άρχισε, και αυτό να άρχισε, γι' αυτό του αντιμετώπισε χωρί φόβο. Και πλέον νιώθω ότι δεν έχω άλλο τι ιστερίε στο γονιό μου, επειδή δεν τελείωσα τι σπουδέ μου στη σωστή ώρα, δεν τελείωσα το μεταπτυχιακό όπω έπρεπε για να μου κάνουν τα χαρτιά και να με χώσουν κάποιο. Ιστερίε επειδή δεν μου αρέσει ο τόπο που μεγάλωσα και επέλεξα να ζήσω αλλού και το καθεξή. Λοιπόν, υπάρχει αυτό ο τεράστιο κίνδυνο. Όταν φύγει ένα κοριτσάκι ή ένα αγοράκι από ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον να είναι ευάλωτο και να θεωρήσει ω σωτήρα του έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χειριστικό και ξεκάθαρα κακοποιητικό. Η περίπτωση αυτή τη κοπέλα με αυτό τον άνδρα είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική ψυχολογική κακοποίηση μέσα στη σχέση του ζευγαριού. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και σε οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι συμβαίνει, ναι, είναι κακοποίηση. Εντάξει. Εντάξει. Υπάρχει περιγραφή τι σημαίνει ερωτική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι φτιάχνουν σπίτι και φτιάχνουν οικογένεια μαζί. Μονογαμικότητα. Η μονογαμικότητα τι σημαίνει. Τα συναισθήματα μου, η σεξουαλική μου ενέργεια, οι φαντασιώσεις μου, το σεξουαλικό μου πακέτο, το δίνω στο σύντροφό μου και παίρνω το δικό του. Δίνουμε και παίρνουμε σε ένα επίπεδο ουσιαστικής σύνδεσης και ουσιαστική ανταποδοτικότητα μέσα στο ζευγάρι. Όταν μία σχέση φτάσει σε ένα τέλμα ή όταν ο ένας από τους δύο είναι ε, εθισμένος στο σεξ και εθισμένος στο πορνό και εθισμένος στις φαντασιώσεις και έχει παρακολουθήσει για χρόνια χιλιάδες ώρες πορνό γιατί πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για την, για την φιλοσοφία του πορνό. Η φιλοσοφία των ταινιών πορνό, οι οποίες έχουν γίνει πολύ ευραίως διαδεδομένες μέσω του διαδικτύου, αλλά υπήρχαν και προηγουμένως, θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που είχα πάει στην Αθήνα, που είχα ταξιδέψει στην Αθήνα, ήταν το 1987, ήμουν 12 ετών, και πήγα σε ένα περίπτερο να πάρω κάτι, δεν θυμάμαι τη σοκολάτα, την πήγα να πάρω, και έπαθα σοκ που είδα τα περιοδικά τα πορνό, με, τα εξώφυλλα που είχαν σκηνέ από σεξουαλικέ πράξει. Κρεμασμένα, θυμάστε, τώρα νομίζω δεν είναι έτσι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Ήταν κρεμασμένα σε πολύ περίοπτη θέση. Δηλαδή δεν μπορούσε να μην τα δει. Ήταν, Όπω ήταν το άνοιγμα του, του, περιπτέρου. Ήταν παντού στα μανταλάκια ε, περιοδικά τα οποία έδειχναν σεξουαλικέ εικόνε στο εξώφυλλο. Τα περιοδικά πορνό. Θυμάμαι είχα πάρθει σοκ γιατί εγώ στα 12 δεν είχα, δεν είχα δεχθεί ακόμη σεξουαλική διαπαιδαγωγήση και επίσης αυτά που έβλεπα στα περιοδικά ήταν πράγματα τα οποία τώρα εκ των υστέρων που είμαι μια γυναίκα 48 χρονών και είμαι ψυχολόγος και έχω ε, ασχοληθεί αρκετά με το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσης δεν ήταν οι πρώτες εικόνες που πρέπει να δει ένα παιδί. Λοιπόν, έχω μελετήσει το θέμα των ταινίων πορνό όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι ψυχολόγοι το έχουμε μελετήσει και έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Και θα κάνω και ξεχωριστό βίντεο για αυτό το θέμα. Οι περισσότερες ταινίε πορνό είναι γυρισμένες από άνδρες σκηνοθέτε και παρουσιάζουν ως κανονικότητα μέσα σε αυτές τις ταινίε τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών. Παρουσιάζουν ως κανονικότητα σεξουαλικές πρακτικές που είναι επικίνδυνε για τη γυναίκα. Όπω για παράδειγμα το να τη προκαλεί ασφυξία ο άντρα τη γυναίκα στο λαιμό για να έχει καλύτερο οργασμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Αυτή δεν είναι η κανονικότητα μια σεξουαλική σχέση ενό ζευγαριού. Αυτά τα πράγματα τα οποία είναι συνήθως τα σενάρια αυτών των ταινιών που συνήθως βλέπεις δυο φίλες οι οποίες α, πάνε ξέρω εγώ να, να πιούν καφέ και καταλήγουν με έναν άντρα να κάνουν τρίο ή δυο, ή ένα ζευγάρι το οποίο παίρνει τηλέφωνο και έρχεται μια κοπέλα και κάνουν σεξ το ζευγάρι με την κοπέλα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Alla αυτά τα πράγματα δεν είναι νορμάλοι τη. Δεν είναι η κανονικότητα της σεξουαλικής σχέσης ενός μονογαμικού ζευγαριού. Αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία κάνουν άνθρωποι, μ, οι οποίοι δεν είναι δεσμευμένοι ηθικά, συναισθηματικά, πνευματικά σε ένα μονογαμικό στυλ ζωής. Δικαίωμα τους να τα κάνουν, Σα είπα, στη Γερμανία, εξ όσο γνωρίζω, υπάρχουν σεξ πάρτε. που πα εκεί πέρα και κάνει σεξ με όλους. Υπάρχουν και λουτρά. Γκέι λουτρά, δεν ξέρω αν και straight λουτρά. Έχει διάφορε. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν υπερβεί ή έχουν αφήσει πίσω του ή δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο τη μονογαμικότητα και ακολουθούν έναν δρόμο πανσεξουαλικότητα. Δεν ταιριάζει όμω το να είστε ζευγάρι να θέλετε να φτιάξετε σπιτικό, να ζείτε μαζί, να είστε ένα ζευγάρι που υποτίθεται αγαπά και σέβεται και χτιμά ένας στον τον άλλον και να βάζει ο ένα από του δύο, ο οποίο προφανώ ίσω είναι και στο πορνό ή επηρεασμένο από την κουλτούρα του πορνό, να βάζει σενάρια από πορνό μέσα στο, στο, στο κρεβάτι σα. Τελευταίως υπάρχει μια κίνηση στη βιομηχανία του πορνό, ώστε κάποιες γυναίκες ε, Σκηνοθέτητε να δημιουργούν ταινίε πορνό, οι οποίε να είναι ε, oriented για γυναίκε πάνω στο γυναικείο γούστο και οι οποίε να έχουν μέσα πλήρη συνένεση και να είναι ε, πιο συναισθηματικέ, θα είναι. Αυτό το αναφέρω ω πληροφορία. Δεν το έχω μελετήσει, δεν έχω καθίσει, δεν έχω μελετήσει πρόσφατα το θέμα τη βιομηχανία του πορνού. Το είχα μελετήσει πριν 10 χρόνια. Οπότε ξέρω ότι αυτή είναι η καινούργια τάση. Αρκετέ ε, αναφορέ υπάρχουν για το ότι η ποιότητα αυτών των νέων ταινιών είναι καλύτερη. Όμω χρειάζεται να αφιερώσουμε μια σειρά βίντεο για αυτό το ζήτημα των πορνών. Δεν θα το λύσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Όμω ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μεγαλώσει παρακολουθώντα. επανειλημμένο ταινίε πορνό και μπαίνοντα μέσα στη φιλοσοφία τη ερωτική πράξη, η οποία γίνεται όλο και πιο extreme και πρέπει να αλλάζουν συνεχώ τα γούστα μα και πρέπει να κάνουμε ακόμη και πιο. Α, διαφορετικά πράγματα και να ανοίγουμε τον κύκλο μας και να κάνουμε παρτούζες και ξέρω εγώ και αυτά αυτός ο άνθρωπος σίγουρα δεν είναι ο κατάλληλος σύντροφος για ένα κορίτσι 22 ετών, το οποίο έφυγε από το σπίτι του και θέλησε να ζήσει τη ζωή του φυσιολογικά και θέλησε να έχει ασφάλεια, αγάπη και συντροφικότητα, δεν είναι κατάλληλο σύντροφος, γιατί αυτός τις μαθαίνει, τις μαθαίνει με πολύ λανθασμένο τρόπο τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ε, σεξ μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι μεταξύ του κλπ, κλπ. Και εδώ θέλω να, να καταθέσω ότι όταν είχα αρχίσει να εργάζομαι ως νεαρή ψυχολόγος στην Κύπρο είχα πάθει τρομερό σοκ πιο μεγάλο και από τα περιοδικά πορνό που κρέμονταν στα παράθυρα <laughs> Κρεμούντα τα περίπτερα στου αμπελόκυπου, στου αμπελόκυπου έμπαινα την πρώτη χρονιά που πήγα το καλοκαίρι. Λοιπόν, ε, είχα πάθει πολύ σοκ όταν είχα συναντήσει γυναίκε μεγάλε ηλικία, 50 ετών, 45 ετών, οι οποίε περιέγραφαν σεξουαλικέ πρακτικέ που έκαναν με τον άντρα του, οι οποίες δεν τους άρεζαν, αλλά οι ίδιες θεωρούσαν ότι έπρεπε να τις κάνουν, επειδή ο άνδρας τους τους είχε πει ότι όλες οι γυναίκες έτσι κάνουν. Και ήταν γυναίκες οι οποίες δεν είχαν καμία προηγούμενη ερωτική εμπειρία. Ήταν η περίπτωση της κοπέλας που παντρεύεται παρθένα, με έναν άνδρα ο οποίος σε μια συντηρητική παραδοσιακή ανδροκρατούμενη κοινωνία ο άνδρας πήγαινε σε οίκους ανοχή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και είχε εμπειρίες οι οποίες δεν ήταν μέσα σε σχέσεις αγάπης και συντροφικότητας και μάθαινε τη σεξουαλικότητα μέσα από αυτές τις οδούς και μέσα από το πορνό και τους έλεγαν ότι όλες οι γυναίκες έτσι κάνουν. το παράδειγμα αυτό αφορά την περίπτωση του προχτικού σεξ που κάποιες γυναίκες νιώθουν εντελώς άβολα με το προχτικό σεξ και δεν το προτιμούν. Και είναι απολύτως σεβαστό να μην προτιμά μία γυναίκα το προκτικό σεξ. Απολύτω σεβαστό. Και δεν κάνουν όλε οι γυναίκε προκτικό σεξ με τον άντρα του. Όμω έχω συναντήσει γυναίκε μεσήλικε, οι οποίε μου περιέγραφαν ότι πονούσαν, ότι νιώθαν άβολα, ότι δεν του άρεσε, αλλά το έκαναν επειδή ο σύντροφο του τι έπεισε ότι όλε οι γυναίκε το κάνουν με τον άντρα του. Εδώ δεν παίρνω θέση σε σχέση με το προκτικό σεξ, ε. Είναι θέμα συνένεση και επιθυμία. Δηλαδή, ο καθένα να κάνει αυτά που πραγματικά θέλει. Όχι να υποκύπτω μέσα στη σεξουαλική πράξη στα θέλω του άλλου όταν αυτά τα θέλω δεν με εκφράζουν εμένα, δεν νιώθω άνετα και δεν με ευχαριστού. Πραγματική αγάπη είναι να. Αγαπώ τον άλλον, να με αγαπάει ο άλλος να προσέχω τον άλλον, να με προσέχει ο άλλος και να μην κάνω τίποτα που να μην μου αρέσει, να μην κάνει ο άλλο τίποτα που να μην του αρέσει και να είμαστε εξηγημένοι και να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Με το σύντροφο τη κοπέλα αυτή δεν εννοούν, δεν εννοούν την μονογαμικότητα με τον ίδιο τρόπο. Προσοχή από τα αρπακτικά. Σα ξαναλέω, δεν έχω κανένα θέμα με τι σχέσει με διαφορά ηλικία. Φτάνει ο νεότερο όταν ξεκινάει η σχέση να είναι αν είναι κορίτσι πάνω από 26 και αν είναι αγόρι πάνω από 28. Διαφορετικά μιλάμε για σχέσεις με ψυχοσυναισθηματικά ανήλικους ανθρώπους. Grooming. Grooming είναι αυτό που κάνουν οι παιδεραστές που προετοιμάζουν το θύμα τους για να το κακοποιήσουν. Πλήση εγκεφάλου. Φρενοβλαβοποίηση, gaslighting, και παρουσιάζουν οι μεγαλύτεροι στα νέα τα παιδιά ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Άκουσε τον κατήστηξ σου. Άκουσε το σώμα σου. Άκουσε το σώμα σου που πονούσε το στομάχι σου τρει μέρε όταν είδε τη φίλη σου. Και όταν ήσουν και στο πατρικό σου που λε. Και για να προβληματιστεί και να μου στείλει αυτό το ερώτημα, σημαίνει ότι μέσα σου ξέρει ότι κάτι πάει πάρα πολύ Πάρα πολύ χι, πάρα πολύ χι. Και αφού σε βοήθησε αυτό ο τύπος να βρει δουλειά, και αφού έχει δουλειά, πήγαινε σε παρακαλώ οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γιατί η λύση στα προβλήματά μα και η ισορροπία στη ζωή μα δεν έρχεται με το να υποκαταστήσουμε του νάρκιστου γονεί μα με έναν κρυφονάρκιστο σύντροφο. Δεν είναι έτσι που έρχεται η λύση. Η λύση έρχεται με την ψυχοθεραπεία. Την ψυχοεκπαίδευση και την προσωπική προσπάθεια. Και να σταματήσουμε να ανεχόμαστε να μας λέει ο κάθε μαλάκας ότι αν δεν κάνεις το βίτσιο μου σημαίνει ότι είσαι σεξουαλικά αφελής, είσαι ανώριμη, είσαι πίσω από τον κόσμο ή δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, αγαπάω τον εαυτό μου. Εχτιμώ τον εαυτό μου και δεν δέχομαι, δεν δέχομαι να γίνεται κάτι το οποίο εμένα με χαλάει. Αν δεν σας αρέσει, όξω ή φεύγω εγώ. Τέλο πάντων. Κόκκινε καμπάνε τεράστιε. Συγνώμη, δεν το χρησιμοποιήσαμε πολύ χιούμορ γιατί νομίζω φαίνεται και λίγο ψεύτικο στην αρχή. Πώ τι έκανε τι καμπάνε. Γιατί πραγματικά με στενοχώρησε πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία με την κοπέλα. Πάρα πολύ. Και το λέω όπω τη το είπα, έτσι το νιώθω. Αν ήταν το κορίτσι μου, θα έκλεγα. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πού πάμε. Και αφήνουμε απροστάτευτα τα παιδάκια. Και σκεφτείτε το αυτό, ότι κάποιες γυναίκες, οι οποίες είναι παντρεμένες με τέτοιου μαλάκες, και αυτοί οι μαλάκες χωρίζουν τη γυναίκα τους και μετά παίρνουν μια μικρή, και ζηλεύουν τη μικρή και κακολογούν τη μικρή. Σκέψου η μικρή που είναι και αβγαλτή πόσο πιο πολύ μπορεί να κακοποιηθεί από εσένα. Πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, τον την σύντροφό μας, και τους άλλους ανθρώπους. Και να αποκτήσουμε αυτοεκτίμηση και σταθερή εικόνα εαυτού, ώστε να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να μας λέει ότι αν δεν μου κάνεις τα βίτσια και τα χατήρια και αν δεν δεχθείς να σε κακοποιήσω σεξουαλικά και να σε κακοποιήσω ψυχοσυναισθηματικά μέσα στη σεξουαλική πράξη, σημαίνει δεν είσαι ανοιχτό Ας